Ελάτε μεσημεριανά πουλάκια μου. Ελάτε, 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 ελάτε λιμπεράκια. Ελάτε ζουμουζάκια, ελάτε γενικότερα. Πάμε και σήμερα να κάνουμε μουχαμπέτι μεσημεριανό. Ελάτε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Κωστής Ζαζαρός στο μικρόφωνο, θα ανοίξουμε γραμμές. Να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, να ακούσουμε την άποψή σας, να βάλουμε τραγουδάκια, να κάνουμε χαβά, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, όπως κάθε μεσημέρι στις 2, στον απόϊχο της βδομάδας, πριν από το ντέρμπι. Θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο μετά τις 2.30. Σήμερα κληρώνουμε Λίθος Hotel and Spa. 2 μέρες, μία υπέροχη διανυκτέρευση μέσα στα υπέροχα δωμάτια τους. Μέσα στο πετρόκτιστο ατμοσφαιρικό, με προβολάκια, με τζακούζες. Είναι ο πληθυντικός του τζακούζι. Εκεί στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στο Όρος Βόρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πες μας. Πού? Εδώ. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εκεί, εκτός από το ονοματεπώνυμό σας, για να μην είναι σκεταδούρα, γράφετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε, την παραγγελιά σας, ένα γλυκό λόγο, μια καλημέρα, να χαίρετε. Κάτι, κάτι ρε παιδί μου. Ένα προγνωστικό, μια συνταγή για η Mamba LD. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε με εσάς. Ξαναλέω, στις 3 παρακάτω ψηλά θα κληρώσουμε όλη τη εβδομάδα τα τηλέφωνά σας, γιατί το κάνουμε και τηλεφωνικά. Για το Λίθος Hotel and Spa στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Πάμε. Μου γράφει ο Δημήτρης. Κλαίω κάθε φορά, λέει, που μπαίνει στους προηγούμενους και λες όξο. Δεν το λέω καλά εγώ. Το γνήσιο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε εσάς, πάμε στις γραμμές. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει μας λέει την άποψή του απλά. Παραγγελιές, τραγουδάκια, στον απόϊχο της Συγνοπέμπτης σήμερα. Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε τις κοιλιές και τα λέμε. Και όπως είπα και το πρωί, το κίνημα που τρως μέχρι μαζοχισμού και μετά την άλλη μέρα πίνεις σόδα, λέγεται σόδα μαζοχισμός. Τα φιλιά μας τα παιδιά στο εξωτερικό που ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να έρθουν στην πατρίδα και για το μάτς με το Γαύρο, αλλά γενικότερα οι μέρες που είναι. Πάμε, πάμε στις γραμμές, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Καλώς τον, Γιώργο! Καταρχήν να ευχαριστήσω τα φιλαράκια που με βάλανε. Συγκινητική όλη σήμερα, έτσι. Ναι, τους ευχαριστώ, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά θα κερδίσουμε. Αυτά, τους ευχαριστώ και πάλι. Να είναι καλά, υγεία να έχουμε όλοι. Και όλα θα πάνε καλά την Κυριακή. Να εξηγήσουμε στους μεσημβρινούς για τι πράγμα ευχαριστείς. Έγινε όλους τους πάντες. Να εξηγήσουμε. Γεια σου Γιωργάρα μου. Σε φιλό. Να εξηγήσουμε τι, γιατί ευχαριστεί ο Γιώργος. Πάμε στις γραμμές και θα σας πω. Ναι. Hello. Τι γίνεται. How are you? I'm fine. Thank you. You know where I am? Of course, Mr. Dimitris, Mr. Mascot. I have today birthday. You have tea birthday? Wie man sagt, ich habe heute Geburtstag. Geburtstag! Αυτό λέω, you have your birthday! Το κάναμε ξένες γλώσσες. Το αγγλικό μου σκοτών είναι γερμανικό, αγγλικό, κινέζικο, ποντιακό. Να ζήσεις τη Δημητράκη! Να ζήσεις 1000 χρόνια, αγόρι μου! Έχεις γενέθλια, έχεις, Ορίστε. Και μάτς και μουτς. Πώς είναι να κλείνεις τα 33, πες μας λίγο. Τώρα με το ξέρεις. Είναι ακριβώς, το βρήκες φιλαράκι. 35? Είναι συν 20. Όχι, ψέματα. Συν 35 και συν 20. Πως είναι 22. 23, ναι, τώρα το πήγα. Μην το λες πουθενά. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε αντίστροφη μέτρηση.
Είσαι έτοιμος. Θέλω. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, χρώμα, μπινελίκι, βρισιά και ζώο. Έτοιμος. Από ΤΑΦ. Πάμε. Από ΤΑΦ, Τάσος Κατσαμπής. Από τέτοιο, τι άλλο είπες, από ΤΑΦ, προπονητής. Ναι. Τζοβάνι. Τζοβάνι Τζον. Τζοβάνι Τζον, ο ξάδερφος του Τραπατών είναι αυτός, ναι. Πού το κατάλαβες, μάλλον είσαι να πούμε. Σε παρακαλώ. Μετά Τσάμικο χορό που είχες πει, από ΤΑΦ, Τσάμικο χορό δεν είχες πει. Χορό, ναι. Τσάμικο χορό. Μετά είπες από φαγητό. Χωρίς φαγητό, τηγανιτές πατάτες. Τηγανιτές πατατούλες, βεβαίως, ναι. Με γάβρο μαζί φυσικά. Τραγουδιστή, ηθοποιός. Τραγουδιστή από ΤΑΦ, είπες, είπε ΤΑΦ, είπε τα μπίπι μας κουνιούνται. Ναι, 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 αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Ναι, τώρα έχουμε. Τάμτα, έλα σου δίνω τάμτα μία. Ναι, τάμτα, τάμτα. Ή τον Βασίλη Καρά. Α, Καράς, ναι, Καράς από το Καράς. Ένα ζώο από ΤΑΦ. Από ΤΑΦ, από σε πού βγήκε Τούρκος, βέβαια. Το άλογο. Α, κουτσό το άλογο, ναι, το κουτσό το άλογο. Το άλογο, το Τούρκο το κουτσό. Άντε, βρες και ένα μόνο σου. Έλα, προβότη. Γάβρο το Βαΐον ξεκινάει πρόσφατα πολύ, για πολύ καιρό πλέον. Φάγουμε πολύ γάβρο θα φάμε φέτος. Εγώ θέλω δυο ζουμπαλίες, θέλω είναι στον πυρά κάτω και πολύ πολύ ανοίγεις. Δεν μας πειράζει. Έτσι. Χαίρομαι που μένεις μέσα στο θέμα μας, έτσι. Αν μη τι άλλο είναι. Ναι. αφού τα κάναμε, γης μαυγιά που τα κάναμε, δεν το έχουμε και πολύ έτσι με τους παίκτες να πούμε. Πρέπει να έλα, Μητσάκο, πάρε τα κορίτσια από την Κολομβία. Βάου. Κλείνωση τι και ένα τα ψυχα βρούχη, ένα τα ψυχα βρούχη. Γεια σου κοράκι μου, γεια σου. Τσάου, τσάου, φιλιά. Φιλιά, γεια σου Μητσάκο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τόμι, τι κάνεις εκεί. Γεια σας. Ναι. Ε, Τόμι. Τόμι Χίλφιγκερ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Κάτι για Τόμους άκουσα. Είναι ο σκυλάκος μου, Τόμι το λέω. Τόμι, από το Τόμι Χίλφιγκερ. Όχι, όχι. Από το... από άλλο έχω το λόγο. Άκουσα, θα σας αρέσει αυτό. Αλλά πρέπει να βάλω και το σχετικό ηχητικό. Ξέρω από πού έβγαλες το σκύλο σου, Τόμι. Επειδή Τόμι έχουν γραφτεί για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ουστάρης, κάτσε λίγο να αυτοχειροκροτηθώ. Να αυτοχειροκροτηθώ. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε και καλά έκανα που το είπα. Εμένα μου άρεσε. Ακριβώς. Εμένα μου άρεσε. Και ναι, να σου πω μια ιστορία πάνω στο θέμα του ονόματος για τα ζώα. Ναι. Λοιπόν, είχα για πολύ καιρό ένα σκυλάκι το οποίο ήταν... είχε ένα όνομα που δεν θέλω να το πω, ας πούμε. Ναι. Και okay. Μετά από εκεί δυσκολεύτηκα. Έχει σχέση με αυτό που αγαπάμε και πιστεύουμε. Ναι. Και κάτι σκέφτομαι. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να ξανάρθω. Και μετά δεν συνδύασα αυτό το πράγμα με τα ζωάκια μου. Δεν ήθελες. Επειδή το προηγούμενο το έχει συνδέσει. Πόνεσε πολύ, ναι, το άλλο. Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Δεν είχα ποτέ κατοικίδιο. Πάντοτε είχα φίλους και πολύ κοντινούς με ανθρώπους που είχαν κατοικίδιο και όταν έφυγε το κατοικίδιό τους, θέλω να σας πω και ίσως να είμαι λίγο υπερβολικός αυτό που θα πω, ότι έχασα συγγενή τους, δεύτερο, τρίτο, δεν μιλάω για πατέρα και μάνα, έτσι. Δεν μιλάω για πατέρα και μάνα και αδερφό, έτσι. Μιλάω ότι πόνεσαν περισσότερο που έφυγε ο σύντροφός τους, το σκυλί, ο φίλος τους ο καθημερινός, παρά για κάποιο συγγενή μακρινό που δεν τον είχαν δει καν, ας πούμε. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό που λέω μέσα στην υπερβολή, έχει αλήθεια όμως. Δεν είναι υπερβολή, άκουσα. Εγώ το δικό μου αυτό το θέμα είναι ότι ό,τι ζημιά και να γίνει έξω από το σπίτι αντέχεται. Γιατί ορισμένοι, ίσως και πολύ κοντινοί μας, το ζήσαν και μέσα στο σπίτι τους. Πολύ δυνατά. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι αυτό. Αλλά πάντοτε να ξέρεις, είχα 4 σκυλιά. Πάντοτε. Έτσι, Τώρα έχω κάνει υπέρβαση. Αυτός εδώ ο μικρός είναι ο 5ος. Είναι το 5ο μου σκυλάκι. Μάλιστα.
Μάλιστα. Ναι. Αυτός είναι τώρα, πώς το λένε, μέσα έξω στο σπίτι, παντού δεν είναι. Είναι το στενοπούλι μου. Καημό, καημό είχα πάντα να έχω σκύλο και δεν τα καταφέραμε. Είχαμε πάντα ναι, στο σπίτι, δεν βολεύει. Κωστή, είναι άλλη κατάσταση. Άστο. Δηλαδή, ορισμένα ζώα είναι πολύ διαφορετικά. Μην το συζητάς. Εντάξει, είναι άλλο δέσιμο. Λοιπόν. Αν έχεις κάποια ερώτηση έχω, να με κάνεις. Έχω. Αλλά παιδί, όχι να παίξω. Μία ερώτηση. Όχι. Έχω το έχασες, κέρδισες. Που είναι απλό, είναι μία ερώτηση, είναι αυτό. Έτσι, πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Εχθές ο Ποντένσε ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ή όχι? Από τους πρώτους. Ήταν ή δεν ήταν? Από τους πρώτους, ναι, ο καλύτερος παίκτης. Πάντοτε. Κέρδισες, φίλε. Κέρδισες. Το άλλο το ηχητικό που πήγες να βάλεις, τι ήταν αυτό? Το άλλο το έχασες, είναι αυτό εδώ. Εγώ άκουσα κάτι αράβικα άκουσα μέσα εκεί, δεν ξέρω. Αυτό είναι το κινητό, με πήρε ο μπαμπάς τηλέφωνο. Ξεχνά ακόμα και ο μπαμπάς ότι κάνουμε 2-3, φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Το έχω, ναι. Το άκουσες όμως, ρε άτιμε, τον άκουσες τον άραβα. Τον άκουσες. Αγόρι μου. Όταν θέλεις να κάνεις, πώς το λένε, ψυχοθεραπεία και αυτό, δεν χρειάζεται να πας στη γιατρό ή αυτό. Μπαίνεις μέσα στο αυτό, ακούς δύο βιντεάκια, ακούς δύο περιγραφές και όλα είναι καλά. Βγαίνεις άλλος άνθρωπος μέσα από το δωμάτιο που είναι ο υπολογιστής. Κάντε το αυτό. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης, κάντε το αυτό που λέει. Κάντε το. Τι λέει, στο βάθος, ναι. Λέει, πες τον ότι έχεις γενέθλια. Δεν ξέχασε να σου πω ότι τα 60 μου κλείνει δωμάτιο. Και εσύ, σήμερα. Πλάκα μου, κάνε και εσύ γενέθλια. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, happy birthday του γιου και της κόρης. Φεβρουαρίου, ναι. Μπράβο, μπράβο. Άλλα τόσα, αγόρι μου, άλλα τόσα. Πριν από 58 συναυτά έτη. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε την Κυριακή εκεί που πρέπει. Ναι. Φιλιά. Bye, bye. Κοίταξε, εμείς και να μην βρεθούμε θα τα πούμε. Εννοείται, ρε φίλε. Αυτά. Εγώ δεν είπα ότι θα βρεθούμε. Είπα θα τα πούμε την Κυριακή εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται. Φιλιά. Θα δούμε αυτό που πρέπει. Αυτό. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια. Να σε καλά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Καλώς τον. Θράσος εδώ. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον άνθρωπό μας. Τι κάνετε. Πώς περάσατε χθες εκεί? Δόξα τω Θεώ. Περάσατε καλά. Ωραία, είχαμε κρεατικά απ' έξω και έγινε... Τσικνήσατε καλά εκεί, Τσικνήσαμε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Να ασχηθώ και καλές απόκριες τελικές και πάμε. Ήθελα μια ερώτηση να σου κάνω. Βεβαίως. Πώς την είδες την κλήρωση του κυπέλου? Δύσκολα μου βάζετε, κύριε Θράσο. Δύσκολα. Έχει τη γνώμη σου, μια που είσαι μέσα στα πράγματα. Θα σας πω λοιπόν την άποψη. Εγώ πιστεύω ότι θα κληρωθούμε με την ΑΕΚ. Αλλά αφού η κλήρωση ήθελε ο Ολυμπιακό, γιατί μερικές φορές είδατε αυτούς που δεν θέλει καν να έρθει να παίξει. Λοιπόν, θα αναγκαστεί τώρα να παίξουμε 5 φορές μεταξύ μας θα παίξουμε. Εγώ λοιπόν σας απαντώ το εξής για την κλήρωση. Ότι αυτός που έκλαψε πρώτος είναι ο Μάνταλος, γιατί σου χρειαστεί να ξανακουβαλήσει το κύπελο στον τελικό. Και θα σας πω λοιπόν ότι εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Θράσο, σε τι κατάσταση θα είναι η δική μας ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ μας είναι έτσι όπως πρέπει, δεν φοβάμαι τίποτα. Αν είναι νοθρός, ασύνδετος, αν παίξουμε όπως παίξαμε με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα κάτω, ας πούμε, τότε δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αν όμως παίξουμε όπως παίξαμε στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό, με τρέλα, με πάθος, με ενέργεια, δεν φοβάμαι κανέναν αντίπαλο στην Ελλάδα. Και με ξένους διαιτητές πάντα, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Έτσι λέω τώρα. Εντάξει. Ναι.
Είχα ρωτήσει προ καιρού πότε θα φορμαριστεί η ομάδα. Πιστεύω ότι έχει αρχίσει να φορμαριστεί. Σωστά μιλάτε. Σωστά έχει μιλάτε, πιστεύω, κύριε Θράσο. Σωστά. Αυτό θα επιβεβαιωθεί, πιστεύω, την Κυριακή με μια θριαβευτική επικράτηση στον αιώνιο αντίπαλο. Έτσι. Αυτό επιθυμούμε. Ο οποίος γελάω γιατί προσπαθούσε να βρει τρόπο να μην έρθει αυτή τη μία φορά. Ναι, απίστευτο. Και το επιφυλάσσει. Η θεία δίκη, η πιο είπαμε. Είπαμε, η πιο ωραία θεία από όλες. Είμαστε όλοι ανήψια της. Τι όλοι, θα όλοι. Βρει τώρα, για τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Τι έτσι, θα βρει έτσι. Τώρα, τι θα σκαρβιστούν. Αλλά έχουν γνώση φύλακες, πιστεύω, και όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Αυτό θέλουμε. Με χαρά τη νίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Θράσο. Εμείς. Τη Δευτέρα το πρωί να τα ακούσουμε ωραία και να τα σχολιάσετε ωραία. Τη νίκη στα σχόλια. Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, hip hop που είχαμε γράψει παλιότερα, μου έχετε ζητήσει ήδη από προχθές, το ζητάτε. Πάμε μέχρι να. Αν προλαβαίνουμε πριν το διάλειμμα, προλαβαίνουμε νομίζω. Για όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα είχαμε κάνει τραγουδάκι, τα είχαμε κάνει έμετρο, τα είχαμε κάνει hip hop κομμάτι. Και είναι αυτό, μας το ζήτησε η Δέσποινα και ο Κωνσταντίνος εχθές. Και το χρωστάω από χθες με τη Συχνοπέμπτη και τα αυτά. Πάρτε το. Yo. Κόρη. Ναι. Σκαρόσα πείμα από όνειρό, δεν ντρέπομαι καθόλου. Μιλά για ένα πρωτάθλημα του κατεστημένο εννοώ, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ναι. Χρόνια και χρόνια πέρασαν και ακούμε μόνο λόγια. Κουμάντο πάντα κάνανε τα ίδια τα λαμόγια. Παίζουνε με τα νεύρα μας σαν να μας κάνουν πλάκα. Και τον αγνό τον οπαδό περνάνε για μαλφακό. Εννοώ, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Με φάτα ουλ στη σήματα, παράγγες μια απ' τα ίδια. Φτάνει τον κόσμο, σκάσατε, του πρίξετε τα αρχεία στα οποία κρατάει τα συστατιστικές. Εννοώ, αλλά μ' αρέσει και πάλι ο τρόπος που σκέφτεστε. Στα κίνητα τι τίβιζαν και δεν σκεφτήκαν καν πόσο κοριό σα τσάκωνε και αυτά από το Πακιστάν. Όλοι μιλούν για λαμογιά που τέλειωμό δεν έχει και ενώ παντού τους φτύνουνε αυτοί κάνουν πως βρέχει. Και καπετάνιο έκαναν με μια στον κάθε μούτσο. Κατάντησαν το πρωτάθλημα τελείως για τον. Πάτο της στατιστικής ευρωπαϊκής σε κατάταξε. Ενώ αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Να γίνει όποιος αρνηθεί το πιόνι στο παιχνίδι. Το σφάζουν οι κόρα και στον τρώει το μαύρο φίδι. Σημαδεμένοι έχουν αυτή την τράπουλα στην τζόχα και ενώ στο βόθρο κολυμπούν άρωμα λένε την πόχα. Ευρώπη, Ασία, Αμερική, ΒΟΑ, ο κόσμος όλος, τα πάντα στο πρωτάθλημα έχουν γίνει κόλος εννοώ. Γιο, ναι. Αναβολή και αναβολή το βρήκαν οι αρμόδιοι. Μόλις πονά το δάχτυλο αυτοί κόβουν το πόδι. Κράτος, αρμόδια, όργανα ταξίδαν με τσουγκράνα. Νόμους και δικαστήρια τα κάνανε. Πού να είσαι τώρα. Δε με κολλεί οι σύλλογοι. Λέγαν πως είναι ίση. Μα όπως τα φτιάξαν ο φτωχός ποτέ δεν θα γαμπρίζει. Ενώ όλα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Και τα δικά μας άπλυτα ούτε με σκιπ και ρολ. Να ξεπληθούνε δεν μπορούν, θα καθαρίσει η Ιντερπολ. Yo. Ο κόσμος αγανάκτησε, δεν τα περνά στον ντούκου. Και στα λαμόγια εύχεται να μην τους κάνει κούκου. Τις μπάλας όλες τις χαρές του έχουν εστερήσει. Γι' αυτό τους καταράστηκαν να μην ξανά έχουν στήσει. Ναι. Χαρά στα σκέλια να μην δουν πουλί, μην γελάει δύση. Το έρμο το ποδόσφαιρο το έχουν επιδείξει. Βέβαια το ποδόσφαιρο τίποτα δεν το σώνει. Ένα 10 δίνει το κουκούλο μας το σχετικό κουπόνι. Και όσοι απ' τα στιχάκια μου ένιωσαν εθιγμένοι, σημαίνει τη φωλίτσα τους την έχουνε πιεσμένη εννοώ και μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Αυτά που λέτε, αυτό έχει γραφτεί πριν από καμιά 5 χρόνια, 6. Είδατε πόσο επίκαιρο είναι. Τώρα με τις δίκες με τα στημένα,
Σαν να το γράψαμε εχθές. Σαν να το γράψαμε εχθές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Πάμε τώρα λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Ετοιμαζόμαστε. Μετράμε ώρες για τον αγώνα της Κυριακής. Ναι, μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή. Ένα μάλλον από τα μεγάλα παιχνίδια που θα φιλοξενήσει φέτος η Τούμπα, καθώς θα έχουμε εκτός από την αναμέτρηση της Κυριακής και play-off στην φετινή διαδικασία για την ανάδειξη που θα φυπεί. Άρα σίγουρα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, δύο με τον Παναθηναϊκό, δύο με την ΑΕΚ, δύο με τον Άρη. Δηλαδή ξεκινά, όπως είπα και χθες, μια φοβερά ενδιαφέρουσα περίοδος, ναι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Okay. Να προσθέσουμε και τους δύο ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι... Full πρόγραμμα. Ιδανικό. Full. Έτσι ακριβώς. Full. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που θέλουμε... που εγώ προσωπικά θέλω, όπως είπαμε και χθες, Κώστα, είναι να μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Για μπαλίτσα. Έτσι. Βέβαια. Ναι. Όχι με όλα τα άλλα, γιατί τον τελευταίο καιρό, με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, Κώστα, πραγματικά πολλοί κόσμος έφτασε στα όρια του. Πραγματικά. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο, λοιπόν. Ναι. Ναι, βέβαια. Να μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω ότι πλέον το θέλουν όλοι στην Ελλάδα, εκτός από τον Ολυμπιακό. Διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα στις αγωνιστικές απαιτήσεις και αναγκαστικά στρέφουν το ενδιαφέρον και την μάχη σε χώρους που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, όπως είναι οι δικαστικές αίθουσες, θεωρώντας ότι μόνο εκεί και γνωρίζοντας πως μόνο εκεί μπορούν να επιβληθούν και να κερδίσουν. Γιατί να επιβληθούν και να κερδίσουν, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση και οι προϊστάμενοι των δικαστικών αρχών. Ναι. Ελπίζω και εύχομαι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα και αφορούν την παντοκατορία του Ολυμπιακού έχουν ημερομηνία λήξης. Γιατί αν δεν έχουν ημερομηνία λήξης θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη χώρα. Και δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ αυτός που αντιδρά στην κατάσταση που επικρατεί, αντιδρούν πλέον και άλλες ομάδες οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι ο Ολυμπιακός τις χρησιμοποιεί ή τις θέλει ως κομπάρσους για να κάνει ο ίδιος τον πρωταγωνιστή, για να παριστάνει ο ίδιος τον πρωταγωνιστή, να τους εκμεταλλεύεται και στο τέλος να προσπαθεί να διακρίνεται αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσοι σέβονται και αναφέρομαι σε παράγοντες ομάδες, ομάδων, τον εαυτό τους, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα το αντιληφθούν και θα αντιδράσουν σε αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ψάχνουν εδώ και 10 μέρες να μην γίνει το παιχνίδι στην Τούμπα. Είναι τρομερό αυτό. Δεν έχει στα χρονικά επανάληψη αυτό το φαινόμενο. Να μην θέλουν να έρθουν για να παίξουν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν και δεν μπορούν ούτε οι παίκτες. Και για τους παίκτες του Ολυμπιακού το παιχνίδι της Κυριακής είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Ακριβώς. Και με ξένο διαιτητή είναι και αυτό, γιατί άλλες εποχές πιθανόν να βασίζονταν εκεί οι Ολυμπιακοί και... άλλες εποχές, δηλαδή, τους παπάδες, τους καναφέριδες και τους... Σε όπουλους, όλα τα σε όπουλους λίγοντα. Σαρετόπουλους και τους Καλογερόπουλους και... Εντάξει. Αυτό τουλάχιστον, τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε ότι έχει λυθεί. Ή, επίσης, για να το πω διαφορετικά, έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το διαιτητικό σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχει λυθεί εντελώς, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, Κώστα, είναι τεράστιο βήμα όμως. Καλά κάνεις και το αναφέρεις ότι δεν έχει λυθεί οριστικά και. Δεν έχει, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν είναι τεράστιο βήμα. Αν πριν λίγα χρόνια λέγαμε ότι θα έρθουν ξένοι διαιτητές και ότι θα έχουμε VAR, δεν θα μας κοιτούσαν περίεργα. Είναι μεγάλο βήμα, είναι μια κατάκτηση.
Είναι μια μεγάλη κατάκτηση, πιστεύω, Κώστα. Είναι μια κατάκτηση στην οποία ειρωνεύονται. Και λένε να η εξυγίανση. Ναι, η εξυγίανση έφερε το ΒΑΡ, η εξυγίανση έφερε τους ξένους διαιτητές και στα δύο χρόνια εξυγίανσης δεν πήρες τίποτα σαν ομάδα. Δεν πήρες τίποτα. Και αν η εξυγίανση συνεχίσει και δεν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, δεν θα πάρει τίποτα και τον τρίτο χρόνο ο Ολυμπιακός. Ακριβώς. Αν υπάρξει πολιτική παρέμβαση, ακριβώς, τα πράγματα θα αλλάξουν. Είναι ακριβώς. Κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να το, ως, ναι, ως πολίτες, ο καθένας μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε σοβαρά πράγματα και στον τομέα αυτό. Μόνο έτσι, Κώστα, όπως το λες. Όπως το λες. Να γυρίσουμε λίγο στο μάτς της Κυριακής, να πάμε σε πιο αγωνιστικά μονοπάτια. Θέλεις λίγο να... Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι αυτό, στις λεπτομέρειες, στη δύναμη, στην τακτική, στα λάθη τα προσωπικά? Όλα παίζουν το ρόλο τους σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό ρόλο θα παίξει για μένα το νούμερο ένα, είναι η ψυχολογία των δύο αντιπάλων. Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή, η ψυχολογία με την οποία θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, η ψυχολογία με την οποία θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο είναι η τακτική που θα επιλέξουν οι προπονητές. Το τρίτο είναι, βασικό βέβαια είναι η ατμόσφαιρα του γηπέδου, αλλά ας μιλήσουμε μόνο για το δεύτερο. Το τρίτο είναι τα λάθη τα ατομικά. Κυρίως όμως το ξεκίνημα του αγώνα είναι αυτό που θα καθορίσει πάρα πολλά στην έκδοση. Αν ο ΠΑΟΚ μπει με την αποφασιστικότητα της ομάδας που έχει το πάνω χέρι και πρέπει να το δείξει, δεν νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη του ΠΑΟΚ στο Κυριακάτι κοντά εκεί. Αν μπει όπως πέρσι, ας πούμε, στο μάτς της Τούμπας, έτσι, με την ίδια ορμή, με το ίδιο πάθος, με την ίδια αποτελεσματικότητα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, να βρει στόχο εκεί στις ευκαιρίες που θα κάνει, τότε νομίζω θα είναι κατηφόρα μετά. Θα είναι δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Μεσολάβησε και το χθεσινό παιχνίδι, στη διάρκεια του οποίου με τον Άρσελον, στη διάρκεια του οποίου ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Δεν ήταν κακός, ήταν καλός. Δηλαδή, όπως είδα το παιχνίδι, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία σε σχέση με την απόδοση που είχαν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκόραρε η Άρσελον, πήρε την νίκη. Ο Ολυμπιακός όμως κατανάλωσε ενέργεια. Πολύ ενέργεια. Και αυτό που θα πρέπει να προσθέσω είναι ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη γενικότερα είχε καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την απόδοσή του σε σχέση με τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ίσως δηλαδή οι παίκτες του δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην Ευρώπη και όταν καταναλώνεις ενέργεια όπως αυτή που καταναλώσε χθες ο Ολυμπιακός, δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις τον ίδιο ρυθμό μετά από 4 μέρες στην Τούμπα. Αυτό ήταν όλος και ο λόγος που δεν ήθελα να αγωνιστούν. Ο Βαλμπουενά είναι 36-35 και έπαιξε χθες full. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλός παίκτης. Καλός. Δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτό που λες μέσα σε λίγες μέρες να έχει ίδια απόδοση. Είναι... Βιολογικά είναι φοβερό να γνωρίζω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λίτους και δεμένους. Βιολογικά είναι δυνατό. Για να μην είναι παίξουν. Για εντεκάδα έχεις κάτι στο μυαλό σου, τι μπορεί να δούμε? Να κάνω, ας πούμε, μια ερώτηση που έχω εγώ, που μου έρχεται στο μυαλό πρώτα. Ο Αντρέ, πιστεύεις θα παίξει από την αρχή ή θα μπει αργότερα? Ναι, πιστεύω ότι θα παίξει από την αρχή εγώ. Η Κάζο θα παίξει από την αρχή στο δεξί άκρο της άμυνας. Αντί του Μάτους. Μάλιστα. Εκεί που αυτό ήταν πιστεύω εγώ. Εξαιρετικός στα μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Ναι. Με Ίγκαρσον και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, με Γιαννούλη αριστερά, Μαωρίσιο και Μίσιτς. Αυτά πιστεύω το Λινιό και το Μπίζεταρ στα άκρα, στα άκρα. Το Βέλκα και πιθανολογώντας τον Τέσκη στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Μάλιστα. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι δεν είναι... Ναι. Καλά, αυτός αποφασίζει και δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του, αλλά συνήθως όμως είσαι πέφτεις μέσα για αυτό σε ρωτάμε. Και έτσι πως έχω μελετήσει λίγο το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτή θα είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα συν επιπλέον ο Βιερίνια σε σχέση με το Μάτος, το ότι έχει πολύ λιγότερα νεύρα και επειδή ο Μάτος εύκολα σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι δασκαλεμένοι οι παίκτες
του Ολυμπιακού να τον τζιγκλίσουν ή να τον τέλος πάντων προκαλέσουν. Νομίζω ότι έχει και αυτό το συν ο Αντρέ σε σχέση με τον Βραζιλιάνο Κώστα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είναι πιο ψύχρεμο, πιο. Εντάξει, γιατί αυτοί, όπως έχουμε πει, θα ψαχτούν με διάφορους τρόπους να ιντριγκάρουν, να προκαλέσουν, να είναι στη φύση τους, το ξέρουμε. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Μόνο αυτό είναι που μπορούν κάθε φορά να δημιουργήσουν. Τώρα, εγώ είπα και προχθές, το επαναλαμβάνω, πάω από την Κυριακή, έχει ένα στόχο μόνο, ή δύο αν θέλει στόχο. Να διδάξει είδους και ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα πετύχει και σε δύο. Mm-hmm. Φυσικά, φυσικά. Θα έρθει κόσμος από πολλά μέρη της γης, Κώστα, για αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Τούμπα, ειδικά σε τέτοια μάτς, δεν χωράει πλέον τον κόσμο. Θεωρώ ότι μια χωρητικότητα τριπλάσια θα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Εντάξει, είναι σε αυτά τα παιχνίδια βέβαια, τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν είναι μεγάλο να πάω έτσι. Το θέμα είναι να μην φτάνει στη σημερινή Τούμπα ούτε για τα παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Σωστό, σωστό. Ούτε θα για τα παιχνίδια με τον Βόλο. Σωστό, σωστό. Μα ήρθαν ακροατές αυτές τις μέρες, ρε Κωστή, ένα εστίριο, θέλω να δω τον ΠΑΟΚ. Φίλε, βεβαίως, ΠΑΟΚ Πανετολικός, ξανά έλα. ΠΑΟΚ Βόλος, έλα. Μα λέει, όχι, άρα δεν θες να δεις τον ΠΑΟΚ, θες να δεις τον Ολυμπιακό. Όχι, λέει, δεν πάει έτσι. Όχι, ΠΑΟΚ Πανετολικός, έλα, να έχουμε 28.500 να είμαστε. Έτσι είναι, όπως το λες, όπως το λες. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η ατμόσφαιρα και τον Ταβαντούρη είναι πιο πολύ και ο αντίπαλος. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί πάντα, έτσι, δίπλα σε αυτόν που αγαπάμε, σε όλες τις στιγμές. Σε όλες τις στιγμές. Κώστα, ένα άλλο που δεν ξέρω αν είδες ότι ο Ολυμπιακός ζητάει πίσω βαθμούς της Ξάνθης, το είδες αυτό, το... Συγγνώμη, θέλω να είμαι σοβαρός όταν μιλάμε, αλλά δεν μπορώ μερικές φορές. Δεν γίνεται, δηλαδή, πραγματικά. Έσπασε το γραφικό μετά. Πραγματικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είδε αυτό που φίλε νωρίτερα. Έσπασε το γραφικό μετά. Αποκαλύπτω. Το λέγαμε για πλάκα εμείς. Και πραγματικά δηλαδή τώρα το βλέπεις ότι όντως το ζητούν με σοβαρό τρόπο και λέει δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κι όμως. Κι όμως. Κι όμως. Φέρτε πίσω τους βαθμούς. Χωρίς ντροπή, ε. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βλέπεις λοιπόν ότι εκεί όλο το θέμα εκεί ήταν, έτσι. Δηλαδή, που χάσαμε βαθμούς, αν μπορούσαν και στο Βόλο να βρουν κάτι, που χάσανε από την ΚΑΠΑ 19, λοιπόν, του Βόλου, αν μπορούσαν και εκεί θα το μεθόδευαν. Και θα το μεθόδευαν. Απλά πέφτουν έτσι οι μάσκες όμορφα και ωραία και ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται, Κώστα. Βλέπει μπροστά του. Όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνει. Όλη η Ελλάδα. Όλων των ομάδων. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Ότι αντιλαμβάνονται όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Ας πούμε και ποιο είναι η υποψίαστη, η ουδέτερη, η παντή άλλων ομάδων. Βλέπουν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πώς είναι, ποια είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία αυτής της ομάδας σε ό,τι αφορά τη νίκη. Δεν υπάρχει. Όριο, δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή, δεν υπάρχει ήθος, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνον η διάκριση, μόνον η επιτυχία. Και αν χρειαστεί να κάνω ζημιά σε όλα τα επίπεδα, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να πετύχω το στόχο μου. Αυτό. Με κάθε μέσο. Θεμητό και αμέσο και αθέμητο. Θεμητό και αθέμητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή. Θες να πάμε λίγο δύο κουβέντες να πούμε για Champions League που ξέρω ότι παρακολουθείς. Να πούμε λίγο για τα μάτς στα ευρωπαϊκά. Τι είδες, τι σου έκανε εντύπωση σε αυτές τις αναμετρήσεις που παρακολουθήσαμε για το Champions League? Κοίταξε να δεις. Ήταν το πρώτο μενού, το πρώτο πιάτο. Οπότε ό,τι είναι να γίνει σε επίπεδο ας πούμε πρόκλησης, ό,τι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί και οι περισσότεροι έμειναν ανοιχτοί θα κλείσουν στους επαναληπτικούς. Δηλαδή βλέπω ένα μεγάλο παιχνίδι στο Λίβερπουλ. Λίβερπουλ Ατλέτικο έχασε Λίβερπουλ. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το ανατρέψει 100%. Εντάξει, το Αταλάντα Βαλένθια δεν νομίζω ότι ανατρέπεται. Δεν πήγε η Βαλένθια, αλλά και επίσης η Αταλάντα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι. Φοβερό. Πρωτάρα κιόλας Κώστα, έτσι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά οι άνθρωποι παίζουν Champions League. Κι όμως, ο Μίλους. Σε, σε,
εξαιρετική τρομερή, κατάσταση. Τρομερή. Αν με ρωτείς παίχτη της Αταλάντα, αλήθεια δεν ξέρω να σου πω κάποιον πρωτοκλαζάτο, έτσι. Ομολογώ. Ανοιχτοί λογαριασμοί και στη, στο Λειψιά. Στο Παρίσι. Α, στο Παρίσι, και, ναι. Θα σου πω, ναι. Η Παρί ίσως να δικαιούταν και κάτι περισσότερο. Το 2-1 είναι πολύ ρευστό για τους Γερμανούς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα κρατήσουν. Ναι. Τότε όποιος την ξεγράφει κάνει λάθος. Συμφωνώ. Δεν είναι. Από την Λειψιά, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν θα το παρατήσουν το παιχνίδι, δεν. Μου δίνει, θα την κάνει την ζημιά τη θεωρητικά. Έχει ενδιαφέρον να μπουν τώρα και τα υπόλοιπα ζευγάρια, γιατί είναι τμηματικά το Champions League και τα παιχνίδια, δεν είναι κάθε εβδομάδα όπως ήταν παλιά. Ναι, ναι. Θα έχει πολύ ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Χθες έχει η Europa League, είχε ωραία παιχνίδια. Και εκεί πολύ ανοιχτοί λογαριασμοί, εντάξει, έκτος αν εξαιρέσει τώρα τη νίκη της Άιντραχτ, μήπως 4-1 της Άιντραχτ, μάλλον το καθάρισε. Και φετάστε Άιντραχτ, θα έχει ενδιαφέρον με παναγωγικός 2-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά ο Άιντραχτ νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η Ίντερ σφράγγισε πρόκληση από χθες 0-2 με την Λιντογκόριτς, δεν θα έχει θέμα. Από Ελ χαιρετάει. Η Βασιλεία κέρδισε μέσα στο Από Ελ 0-3. Ναι. Αλλά μέχρι πέρα είναι ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι χαιρετάει και αυτός με τον Ιδανό το χθεσινό. Ναι. Γενικότερα είναι αυτές οι εβδομάδες που έχουν η Ευρώπη και η Champions League είναι εξαιρετικές εβδομάδες. Δηλαδή, να χορτάσουμε πάλι τσι. Πολύ. Ναι. Ευχαριστιέται το μάτι ποδόσφαιρο. Ευχαριστιέται. Απλά ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Αυτό. Ούτε δικαστικά, ούτε νομικά, ούτε στη διοικητικά εφετία, ούτε τίποτα. Έτσι, το έχουμε ανάγκη. Το αναμένονται η απόφαση από το ΣΤΕ. Αυτό είναι αυτό που θα σε ρωτούσα τελευταίο, ναι. Αναμένουμε. Αναμένουμε στο εφετείο. Σήμερα υπάρχει περίπτωση, Κώστα, να έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί. Σήμερα, Δευτέρα. Ναι. Γενικότερα είναι από ώρα σε ώρα. Περιμένουμε με αγωνία την απόφαση. Θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα η απόφαση. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η εξέλιξη θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό όλη την επιτακινήσεις και της ΠΑΕΠΑΟΚ και την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και πορείας που στήθηκε από τον Ολυμπιακό και εκτελέστηκε με σύμμαχο τον Αδιανάκη και την επιτροπή που διόρισε στην επαγγελματικό αθλητισμό όλο αυτό το έσχος που έχουμε ζήσει το τελευταίο τρίμηνο. Μάλιστα. Πολύ σημαντική θα είναι η απόφαση και καθορίζει, όπως είπαμε, τα πάντα. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, φόρτσα, με πολλά... Έχουμε νέες... Αποκάλυψε μας έτσι λίγο, ένα-δύο ντεσού, τι μπορείς να μας πεις. Ντεσού, όλα όσα συμβαίνουν και παρασκήνιο και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ολυμπιακός και την τελευταία εβδομάδα που διανύσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο παραγωγόνο να μην αγωνιστεί στην Τούμπα την Κυριακή. Και το παρασκήνιο της προφητείας που έκανε για έκτακτο Δέλτα Σίγμα στην Κυλίκα και έφαγε τα μούτρα του, γιατί κυριολεκτικά έφαγε τα μούτρα του, ήθελε 5 ομάδες, το είπα και χθες, για να μπορέσει να πετύχει συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά θα χρειαζόταν 8 για να μπορέσει να βγάλει απόφαση, ούτε το ένα πέτυχε ούτε το άλλο. Εκτός από τον Πανιόνιο και τη Λάρισα από σύμφωνα, πάντα με τις κυκλοφορίες δέχτηκαν να υπογράψουν για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, όλες οι υπόλοιπες ομάδες αρνήθηκαν και απευθύνθηκε σε πάρα πολλές ομάδες. Απευθύνθηκε στον Άρη, άκουσε ένα μεγάλο όχι, απευθύνθηκε στον Πανετολικό, στον Ατρόμητο, στον Αστέρα, όπου μπορούσε. Λένε. Και εισέφραξε από παντού αρνητικές. Στο λένε κατάμουτρα πλέον, Κώστα. Βέβαια, του το λένε πάντα πέφτει. Ναι. Πάντα πέφτει και γεννήθηκε. Έλεος. Τι θέλετε, δηλαδή, να θέλετε όλους συμμάχους σε μια προσπάθεια να κατακτηθεί το πρωτάθλημα με το έτσι θέλω και να μην παίξει στην Τούμπα. Όχι, δεν είσαι ένα κοροϊδό που πήγαμε όλοι στην Τούμπα και παίξαμε. Αυτό. Ή που θα πάμε κιόλα στα playoffs. Έτσι. Ήρθαν όλοι. Ναι. Έπαιξαν. Ήρθαν και θα ξαναρθούν. Ήρθε ο Αριστείο Σοπαλία, το πράγμα είναι ο Σοπαλία, η ΑΕΚ έχασε. Παίξαν όμως όλοι. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Άρα είπαμε φόρτσα αύριο με πολλά και σημαντικά και αποκαλύψεις, πολύ πλούσιο υλικό, είναι... με σημαντικές υπογραφές. Ανάλογη τη σημασία του ντέρμπι ανάμεσα σε
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, 1 με 88. 71. Την έχω τρελάνει πρωί μεσημέρι. Εγώ δεν βάζω εδώ επικοινωνίες και τέτοια. Λοιπόν, 71. Το 71 είναι ο Σταύρος σε 649 το νούμερό του. Σταύρος Σίγμα. Σταύρος Σίγμα σε 649. Θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο να σε στείλουμε Λίθος Hotel & Spa στον υπέροχο παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρουσία σας. Καλό σου κου. Με νίκη την Κυριακή στην Τούμπα για τον ΠΑΟ και για όλες τις ομάδες, ό,τι αγαπάει ο καθένας, εκτός της συγκεκριμένη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να πούμε. Έρχεται ο Γιώργος Αγόρας, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, στις 8 το πρωί. Bye, bye, bye.